Σαν το λαγό και τη χελώνα έκανες. Πετέχουν στα 10 χιλιόμετρα και στον ημιμαραθώνιο, κάνουν ήδη το γύρο της λίμνης από την Χερσόνησο που σχηματίζεται και θα έρθουν πάλι από την επάνω πλευρά της πόλης, θα αποκατευθυνθούν προς την έξοδο και θα επιστρέψουν για να κάνουν και τη δεύτερη στροφή οι ημιμαραθωνοδρόμοι και να τερματίσουν. Έμαθα μόλις τερματίσατε, λιτεύει. Ναι, μόλις.
χειροκρότημα και σε αυτούς που συνεχίζουν την προσπάθειά τους στα 5 χιλιόμετρα, γιατί είπαμε ότι σημασία δεν έχει η θέση και η επίδοση, αλλά η συμμετοχή και η προσπάθεια, και να υποδεχτούμε με θερμό χειροκρότημα. Στους αγώνες βέβαια μετέχουν και άνθρωποι που μετέχουν και στα κοινά, όπως ο πρώην αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Αφόπουλος, ο αντιδήμαρχος προγραμματισμού κύριος Μπινιάκος, πάντως στον δρόμο και μη διασχίζεται κάθετα τον δρόμο. Όπως βλέπετε, για αρκετή ώρα θα υπάρχει αρκετή. Πρώτος Θανάσης Παγουνάτης, ο Νίκος Νεοφώτιστος, εδώ τερματίζει τέταρτος ο Καραμάνης, γίνεται μάχη πίσω για την πέμπτη και έκτη θέση. Πολύ ωραία η προσπάθεια όλων. Και θα περιμένουμε να δούμε και τις πρώτες γυναίκες που θα ολοκληρώσουν τα 5 χιλιόμετρα. Εδώ, με το 59-45, η Καστοριανή πρωταθλήτρια των δρόμων μέσων και μεγάλων αποστάσεων, Αθανασία Νίκα, νικήτρια στον αγώνα γυναικών στο Ράγκρις, Καστοριά 2015 στα 5 χιλιόμετρα. Όπως είδατε, βρέθηκε αρκετά μπροστά και από πολλούς άντρες. Και εδώ στη δεύτερη θέση γυναίκες, Γεωργία Πλέντζα από τα Τρίκαλα, μια νεαρή αθλήτρια, και με το 59-80 στη τρίτη θέση από τη Σουηδία η Μαλίν Όλσον, η οποία βρέθηκε στην Καστοριά, έμαθε για το Ράγκρις και έκανε την προσπάθειά της με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, μπράβο, χειροκρότημα, χαμόγελα, χαρά σε όλους. Τα παιδιά έχουν ευχαριστηθεί την προσπάθειά τους πριν από λίγο και τώρα ενισχύουν και ενθαρρύνουν τους γονείς τους, τους φίλους τους, τους συγγενείς τους. Μπορείτε να καταλάβετε όλοι, ο αγώνας της Καστοριάς είναι περίπλοκος, αλλά είναι ένας αγώνας που δείχνει πόσο καλά μπορεί να οργανωθεί ένα αθλητικό γεγονός σε δημόσιο δρόμο όταν υπάρχει η σωστή προετοιμασία και η εμπειρία. Δίνοντας το καλό παράδειγμα στους συμπολίτες τους ότι πρέπει να αφήνουμε κάποιες μέρες του χρόνου, αν μπορούμε όσο πιο πολλές μπορούμε, τους καναπέδες, τις καρέκλες, την καθημερινότητα, να γυμναζόμαστε και να μετέχουμε σε αθλητικές εκδηλώσεις. Σπου για να τη συναντήσει. Κάνε φωτοσόπ και πάλι από πίσω λίγο.
αθλητισμό, αλλά μπορούμε να γυμναζόμαστε. Και εδώ η πρώτη νικήτρια, Σόνια Τσεκίνη Μπουδούρη. Νικήτρια στα 10 χιλιόμετρα. Δεν έχουμε βάλει όριο, κανένας δεν μένει εκτός αγώνα. Όλοι μπορούν να έρθουν και να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους και να κρατήσουν μια πολύ όμορφη ανάπτυξη από τη σχεδόν καλοκαιρινή Καστοριά σήμερα 17 Μαΐου. Παρακαλώ η μικρή Σοφία Σκόρδα να πάει στην γραμματεία εκεί στη Λευκή, στη μαύρη τέντα μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας για να συναντήσει τη μητέρα της. Αλλά και το παραμικρό μπορεί να δημιουργήσει ένα ατύχημα. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ γιατί συμμετέχουμε σε μία γιορτή. Γεια σας, καλωσορίσατε. Εντάξει, στα 5 στα 10. Στα 20. Γεια σας κυρία Μαρία. Στα 5 στα 10. Πεντάρι. Πεντάρι, τελειώσαμε ή όχι? Όλο. Συγχαρητήρια, πρώτη θέση στο πεντάρι, έτσι. Μπράβο.